Τώρα όμως, Ελένη και τηλεθεατές μου, πρέπει να πάμε στη Χριστίνα που είναι εδώ κοντά μας και θα μας φτιάξει κοσμήματα από ανακυκλώσιμα υλικά. Χριστίνα. Ακριβώς, κορίτσια, όπως αυτό το πολύ ωραίο δαχτυλιδάκι που φοράω, που είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, είναι από κουτάκι μπύρας και από καπάκι μπύρας το συγκεκριμένο δαχτυλίδι. Κοντά μου είναι η Φωτεινή Καρολίδου. Καλησπέρα. Φωτεινή, μας έχεις φέρει τέλεια πράγματα. Δεν ξέρω ποιο πρώτο να κοιτάξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με τα κουτάκια μπύρας. Με τα καπάκια μπύρας. Με τα καπάκια αναψυκτικών μπύρας. Λοιπόν, θα κάνουμε τέτοια κουτάκια. Mm-hmm. Καπάκια. Κουτάκια, λοιπόν, καπάκια και όλη την ώρα το μπερδεύω. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε. Καπάκια από αναψυκτικά. Mm-hmm. Μία φωτοτυπία να τη βάλουμε μέσα, ό,τι θέλουμε, είτε από περιοδικά είτε από κάποια φωτογραφία που θα εκτυπώσουμε. Εννοείς ότι πρέπει να κόψουμε κάτι. Ναι. Ωραία. Να χωράει μέσα στο καπάκι. Το βάζουμε μέσα. Μετά, το επόμενο βήμα, το υγρό γυαλί. Υγρό γυαλί το αγοράζουμε από το εμπόριο. Ναι, σε μαγαζιά με είδη χειροτεχνίας ή και σε βιβλιοπωλεία. Ακριβό. Όχι, ούτε 10 ευρώ δεν έχει. Ωραία. Και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά δαχτυλίδια. Λοιπόν, το υγρό γυαλί είναι δύο υλικά. Πρέπει να τα ενώσουμε σε ίδιες ποσότητες. Τα έχουμε εμείς εδώ έτοιμα. Ναι. Ωραία, μέσα στα ποτηράκια μας. Ναι, βάζουμε το ένα υλικό μέσα στο άλλο και το ανακατεύουμε. Ωραία. Για να το βάλουμε έτσι μετά μέσα στο καπάκι μας. Ναι. Και το ανακατεύουμε πολύ λίγο. Πολύ. Και μετά ερχόμαστε πολύ εύκολα και το βάζουμε μέσα στο καπάκι. Αυτό μετά θα πρέπει να στεγνώσει. Ναι. Αυτό το αφήνουμε να στεγνώσει για 24 ώρες. Θέλει αρκετά να στεγνώσει. Ναι, μία μέρα για να σταθεροποιηθεί. Mm-hmm. Αν γίνουν φουσκαλίτσες δεν πειράζει, θα σκάσουν μετά από λίγο. Πρέπει να το βάλουμε για παράδειγμα στο ψυγείο, να το έχουμε σε ζέστη, όχι, τα τέτοια. Τίποτα. Σε ένα δωμάτιο αφήστε το, θα στεγνώσει σε 24 ώρες. Και θα γίνει. Α, αυτό εδώ. Έχουμε το έτοιμο. Να δείξουμε το έτοιμο. Και γίνεται σαν γυαλί. Αυτό εδώ είναι. Mm. Είναι αυτό εδώ. Ωραία. Mm. Παίρνουμε το έτοιμο. Μετά τι κάνουμε. Μετά το μόνο που μας μένει είναι να κολλήσουμε τη βάση μας. Την οποία και εσύ φαντάζομαι ότι την αγοράζουμε από το εμπόριο. Ναι, με κόλλα στιγμής. Πολύ εύκολα. Και την κολλάμε απλά πάνω στη βάση. Και το αφήνουμε για ένα λεπτάκι να σταθεροποιηθεί. Α, μόνο ένα λεπτό θέλει. Ναι, πολύ εύκολο. Και μετά το φοράμε κανονικά. Ναι. Βγάζω αυτό, φοράω αυτό. Και είναι έτοιμο. Δώσε μου αυτό. Τέλεια. Είναι έτοιμο. Είναι σαν αυτό που φοράς και εσύ. Ναι. Ωραία. Τι άλλο μπορείς να μας δείξεις. Μετά να δείξουμε πώς θα κάνουμε πολύ εύκολα σκουλαρικάκια και δαχτυλιδάκια από παιδικά παιχνίδια που έχουμε σπίτι μας. Αυτά τα πλαστικά που ξέρουμε ότι έχουν περισσότερα παιδάκια στο σπίτι. Θα χρειαστούμε αυτά τα κουτάκια και απλές βάσεις για σκουλαρικάκια. Αυτές εδώ. Πάλι πολύ εύκολα με κόλλα στιγμής. Βάζουμε. Και κολλάμε από πίσω. Τόσο απλά. Και είναι έτοιμο και αυτό, δεν χρειάζεται ούτε να τα αφήσουμε να στεγνώσει ούτε τίποτα. Τίποτα. Το σκουλαρίκι δεν το φοράω τώρα γιατί δεν θα φαίνεται. Και είναι έτοιμο. Μπράβο, Φωτεινή. Και πάρα φυσικά πολύ. Το ίδιο και στα δαχτυλιδάκια. Και μπορούμε να τα έχουμε και σετ. Και δαχτυλίδι και σκουλαρίκι. Και είναι πολύ όμορφο και ιδιαίτερο. Και σε πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ για όλα πολύ. Αυτά που μας έδειξες και βέβαια ελπίζουμε να σε ξανά έχουμε και να μας δείξεις και άλλα πράγματα. Μακάρι, θα χαρώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κορίτσια, ελπίζω να σας άρεσαν. Ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα όλα.